διελασσαρώνει τις διεθνείς αγορές μετά τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών να αυξήσουν τα επιτόκια σε μια προσπάθεια να βάλουν φρένο στον πληθωρισμό. Οι κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν έπεισαν τους επενδυτές, ενώ η ιστορική απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών να αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,75% στη μεγαλύτερη αύξηση από το 1994 αναζωπήρισε τους φόβους για νέα καταιγίδα στην παγκόσμια οικονομία. And we're moving expeditiously to do so. All of this, the Fed, these other decisions by central banks, really increase the odds of a recession happening by the end of this year or early next year. Μάλιστα δεν αποκλείεται η Fed να προχωρήσει και σε νέα αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο. Αυτό πιέζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει και αυτή σημαντικές αυξήσεις. Εάν δεν κάνει τις αυξήσεις, θα αδυνατήσει το ευρώ σε σχέση με το δολάριο. Και αυτό σημαίνει υψηλότερες τιμές καυσίμων. Οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών κατακριμνίζουν σήμερα τις διεθνείς αγορές, που βυθίζονται κατά σχεδόν 3%, συμπαρασύροντας το ιταλικό και το ελληνικό χρηματιστήριο. Η φωτιά όμως δεν έσβησε ούτε και στα ομόλογα, μετά τη χθεσινή παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα πενταετή ελληνικά ομόλογα βρίσκονται στο 3,4% και τα δεκαετή στο 4,3%. Η αύξηση των επιτοκίων του ευρώ οδηγεί σε αύξηση και των δόσεων στα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο και στην Ελλάδα. Ό,τι δάνεια είναι με κειμενόμενα επιτόκια θα επηρεαστούν. Φωτιά αναμένεται να πάρουν και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, καθώς η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας αύξησε σήμερα ξαφνικά τα επιτόκια κατά 0,5%. It's now better to increase interest rates by 50 basis points and not by 25 points in order to make an initial first step in order to really also signal that we are fighting inflation.